Γιορτή απόψε για το Κρανίδι. Κόσμος προσήλθε μαζικά και στην εκκλησία και στην περιφορά με θρησκευτική κατάνοιξη. Το σχόλιο σας. Τιμούμε σήμερα τον Πολιούχο του Κρανιδίου, τον Άγιο Γιάννη τον Πρόεδρο μου, με τη δέουσα Ευλάβεια, Ευσέβεια, Κατάνοιξη. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους, με υγεία, να μας δίνει ο Θεός και ο Γιάννης δύναμη για τις δύσκολες καταστάσεις που περνάει η πατρίδα μας και να μας δίνει δύναμη να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας σε όποιο μετερίζει βρίσκεται ο καθένας μας. Χρόνια πολλά και πάλι. Κύριε Ανδρία, ναι. Από 1η Σεπτέμβρη αναλαμβάνει και η νέα Δημοτική Αρχή της Ερμιονίδας, καθώς και νέα περιφέρεια. Η Ερμιονίδα έχει σημαντικά θέματα να λύσει. Τι έχετε να πείτε στους εκπροσώπους που αναλαμβάνουν από 1η Σεπτέμβρη? Εύχομαι καλή δύναμη. Έχουν πάρα πολύ δουλειά να κάνουν εδώ στην Ερμιονίδα. Εγώ είμαι κοντά τους, το γνωρίζουν, όπως ήμουν πάντα κοντά στους πολίτες της Ερμιονίδας και όλης της Αργολίδας, και ως βουλευτής και τώρα ως υπουργός, και με τα έργα στον τομέα το δικό μου, στο τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, αλλά και σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο τόπος μας, πιστεύω ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα προσπαθήσει και σε συνεργασία μαζί μας να λύσει πραγματικά τα προβλήματα που όντως υπάρχουν στην περιοχή. Και κάτι τελευταίο αφορά την Ένωση Ερμιονίδας που τη νέα αγωνιστική χρονιά θα παίζει στα σαλόνια της Β' Εθνικής. Πρόσφατα εγκρίθηκε ένα κονδύλι από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού όσον αφορά την κατασκευή του κηπέδου. Σε τι δρόμο βρισκόμαστε? Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, έχω εντάξει και το συγκεκριμένο γήπεδο αλλά και άλλα έργα, όπως το γήπεδο του ΠΑΟΚ εδώ στο Κρανίδι, στο Ηλιόκαστρο, και ό,τι δυνατότητες έχει μέσα σε αυτό το δύσκολο δημοσιονομικό πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα τις εξαντλήσω για να κάνουμε έργο συγκεκριμένο σε όλη την Αργολίδα, και κάνουμε συγκεκριμένο έργο και στην Ερμιονίδα. Το συγκεκριμένο έργο που λέτε ήδη έχει δρομολογηθεί, το έχω δημοπρατήσει, ήδη ο εργολάβος μπαίνει στο γήπεδο και θα δείτε τα έργα πολύ σύντομα. Θα είναι έτοιμο το γήπεδο με την έναρξη του πρωταθλήματος? Αυτό δεν είμαι σίγουρος να σας πω. Αυτό έχει κάποια διαδικασία. Ο εργολάβος έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη δουλειά. Πιστεύω ότι θα κοιτάξει να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα και πιστεύω ότι θα έχει η Ερμιονίδα το γήπεδο που της αξίζει και ως ομάδα αλλά και ως μια δομή αθλητισμού που οφείλει η πολιτεία να δίνει στις τοπικές κοινωνίες ώστε να κρατάμε τα παιδιά μας κοντά στον αθλητισμό για να αποφεύγουμε άλλου είδους μονοπάτια. Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι σημαντικές παράμετροι και οφείλουμε όλοι μας, από το πόσο του καθένας, από το λειτουργήμά του, οφείλει ώστε οι αξίες του αθλητισμού, του ολυμπισμού, να τις μεταλαμπαδεύσουμε στα νέα παιδιά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ.